Γεια σας. Ονομάζομαι Παναγιώτα Καντή και είμαι καθηγήτρια θεωρητικής φυσικής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πριν να ξεκινήσω, ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Ioanna Science Festival για την ευγενική τους πρόσκληση, την οποία αποδέχτηκα με χαρά. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Από τον Αϊνστάιν στις κουλικότρυπες» και όπως θα καταλάβετε είναι αφιερωμένη στη δύναμη της βαρύτητας. Μια που βρισκόμαστε σε ένα Science Festival, να ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο, λέγοντας ότι η εξέλιξη της επιστήμης μέσα από τους αιώνες έχει βοηθήσει την ανθρωπότητα να αφήσει πίσω τις πεπαλαιωμένες και λανθασμένες ιδέες και να αντιληφθεί την πραγματική υπόσταση του κόσμου μας. Έτσι, σήμερα ξέρουμε ότι η γη μας δεν είναι επίπεδη, αλλά σφαιρική. Βέβαια, κάθε νέα ανακάλυψη μας οδηγεί πάντοτε σε νέα ερωτήματα. Εφόσον η γη μας είναι σφαιρική, ποια είναι η δύναμη που κρατά τους ανθρώπους επάνω στη γη, σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται, και ποια είναι η δύναμη που προκαλεί την πτώση των σωμάτων πάντοτε προς τα κάτω. Ο Ισαάκ Νεύτωνας, ή αλλιώς Άιζακ Νιούτον, ανέλαβε να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά στο βιβλίο του Principia που εκδόθηκε το 1687. Σε αυτό, ο Νεύτωνας διατύπωσε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, που θυμόμαστε όλοι από το σχολείο. Περιγράφει τη βαρυτική δύναμη ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε σώματα που έχουν μάζες μη κεφαλαίο και μικρό. Η βαρυτική λοιπόν δύναμη ανάμεσά τους είναι ανάλογη του γινωμένου των μαζών και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης. Το G είναι μια παγκόσμια σταθερά ή σταθερά του Νεύτωνα. Το αρνητικό πρόσημο στην έκφραση της δύναμης δηλώνει ότι η δύναμη, η βαρυτική, είναι πάντοτε ελκτική. Τίνει λοιπόν να φέρει κοντά τα δύο σώματα. Γι' αυτό λοιπόν η βαρυτική δύναμη είναι αυτή η οποία σμπρώχνει όλα τα σώματα, οθεί όλα τα σώματα προς το κέντρο της γης. Η ίδια δύναμη κρατά και τους πλανήτες σε δέσμιες τροχές γύρω από τον ήλιο. Στην αριστερή εικόνα φαίνεται μια καλλιτεχνική απεικόνιση του ηλιακού μας συστήματος, με τον ήλιο στο κέντρο και τους πλανήτες σε κυκλικές τροχές γύρω από αυτόν. Στην πραγματικότητα, οι πλανήτες εκτελούν ελλειπτικές τροχές και έχουν αυτό το χαρακτηριστικό οβάλ σχήμα που φαίνεται στη δεξιά εικόνα. Και το γεγονός αυτό, η ελλειπτικότητα δηλαδή των τροχιών, εξηγήθηκε με επιτυχία από τον νόμο της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα. Ενώ λοιπόν ήταν μια πολύ πετυχημένη θεωρία για την βαρύτητα, στα μέσα του 19ου αιώνα παρατηρήθηκε ότι η τροχιά του Ερμή, που είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον ήλιο, εκτελεί τη λεγόμενη μετάπτωση. Η τροχιά του δηλαδή στρέφεται σιγά-σιγά επάνω στην εκλειπτική της, δημιουργώντας αυτό το χαρακτηριστικό σχήμα του λουλουδιού. Το μέγεθος βέβαια της μετάπτωσης είναι πάρα πολύ μικρό. Η γωνία η οποία αντιστοιχεί στη στροφή αυτή που πραγματοποιεί ο Ερμής είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι το 1 δέκατο του 1 δευτερολέπτου της μοίρας ανά κάθε στροφή που κάνει, ανά κάθε τροχιά που εκτελεί ο Ερμής. Οι αστρονομικές παρατηρήσεις εκείνης της εποχής ήταν αρκετά ακριβείς και μας έδωσαν με ακρίβεια το νούμερο αυτό. Δυστυχώς όμως η νευτόνια βαρύτητα δεν μπορούσε να εξηγήσει επακριβώς τη μετάπτωση αυτή. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1915, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ανέλαβε να διατυπώσει μια καινούρια θεωρία για τη βαρύτητα, τη γενική θεωρία της σχετικότητας, και κατάφερε να υπολογίσει επακριβώς την μετάπτωση του Ερμή, ακριβώς όσο έδιναν οι παρατηρήσεις, χρησιμοποιώντας μια νέα ιδέα, ότι ο χωρόχρονος γύρω από τον ήλιο ήταν καμπυλωμένος και όχι επίπεδος. Ας πάμε λίγο να εξηγήσουμε κάποιες από αυτές τις λέξεις. Η γενική θεωρία της σχετικότητας περιέχει μια άλλη θεωρία, την ειδική θεωρία της σχετικότητας, την οποία είχε διατυπώσει πάλι ο Αϊνστάιν 10 χρόνια νωρίτερα, το 1905. Σύμφωνα με αυτή, ο χώρος και ο χρόνος δημιουργούν μαζί ένα κοινό υπόβαθρο, τον λεγόμενο χωρόχρονο, μέσα στον οποίο συμβαίνουν τα διάφορα γεγονότα. Στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, λοιπόν, δεν μας απασχολεί η θέση του σώματος μια τυχαία χρονική στιγμή, αλλά μας απασχολούν τα γεγονότα, πού και πότε συμβαίνει το κάθε γεγονός. Η γενική θεωρία της σχετικότητας συμπληρώνει την παραπάνω θεώρηση, τοποθετώντας τώρα και ύλη μέσα στον χωρόχρονο της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, ο οποίος ήταν άδειος και επομένως ήταν επίπεδος ευκλήδιος, όπως λέμε.
Όταν όμως βάλω ύλη μέσα στον χωρόχρονο, ο χωρόχρονος καμπυλώνει. Δηλαδή, η ύλη λέει στον χωρόχρονο πώς να καμπυλωθεί και ο χωρόχρονος λέει στην ύλη πώς να κινηθεί μέσα σε αυτό. Έτσι, ο ήλιος με την πολύ μεγάλη του μάζα δημιουργεί έναν καμπύλο χωρόχρονο γύρω του και αν τώρα ένα άλλο σώμα, όπως ο εμείς, κινηθεί μες τον χωρόχρονο αυτό, θα αναγκαστεί να ακολουθήσει τροχιά που επηρεάζεται από την καμπύλωση του χωρόχρονου. Με αυτήν την βασική ιδέα και την θεώρηση, ο Αϊνστάιν κατάφερε να εξηγήσει επακριβώς τη μετάπτωση που εκτελεί ο Ερμής. Και βέβαια αυτή δεν ήταν η μόνη επιτυχία της γενικής θεωρίας σχετικότητας του Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν πρόβλεψε πάρα πολλά νέα φαινόμενα. Ένα άλλο φαινόμενο, η απόκληση των φωτεινών ακτίνων από την ευθεία τροχιά. Δηλαδή, όταν ένας αστέρας εκπέμπει μία φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται μέσα στο σύμπαν, όταν η ακτίνα αυτή περάσει κοντά από ένα βαρυτικό πεδίο, η ακτίνα κάμπτεται, καμπυλώνεται και η τροχιά της μπορεί να αλλάξει. Πρόβλεψη του Αϊνστάιν και αυτή, και το αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρήθηκε πειραματικά το 1919, 4 μόλις χρόνια μετά τη διατύπωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Ένα άλλο φαινόμενο που επίσης πρόβλεψε ο Αϊνστάιν, η βαρυτική εξασθένιση της ακτινοβολίας. Όταν ένα έμαζο σώμα εκπέμψει μία φωτεινή ακτίνα, η οποία προσπαθεί να φύγει μακριά από το βαρυτικό πεδίο, η ακτίνα χάνει αναγκαστικά κομμάτι της ενέργειάς της, την οποία την κερδίζει το βαρυτικό πεδίο. Προσπαθώντας δηλαδή να ξεφύγει η φωτεινή ακτίνα από το καμπυλωμένο χωρόχρονο, αναγκαστικά χάνει ενέργεια και έτσι αλλάζει η συχνότητά της. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε πειραματικά το 1960. Μια άλλη πρόβλεψη της γενικής θεωρίας της σχετικότητας είναι η βαρυτική καθυστέρηση του χρόνου. Ένα ρολόι, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο ενός βαρυτικού πεδίου, κινείται πιο αργά, σε σύγκριση με ένα άλλο που βρίσκεται πολύ πιο απομακρυσμένο από το κέντρο του βαρυτικού πεδίου. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε το 1966. Τέλος, μια πρόβλεψη επίσης του ίδιου του Αϊνστάιν ήταν η ύπαρξη των βαρυτικών κυμάτων. Ότι κάθε βίαιο φαινόμενο που συμβαίνει μέσα σε ένα βαρυτικό πεδίο δημιουργεί, εκλείει βαρυτικά κύματα που διαδίδονται μέσα στο σύμπαν μας. Ήταν η πρόβλεψη που πήρε το περισσότερο χρόνο να επιβεβαιωθεί πειραματικά και τελικά έγινε αυτή η επιβεβαίωση το 2015 με την ανίχνευση των βαρυτικών κυμάτων. Να πάμε λίγο και στη μαθηματική διατύπωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Η μαθηματική διατύπωση γίνεται μέσα από τις εξισώσεις πεδίου του Αϊνστάιν, που έχουν τη μορφή που φαίνεται εδώ. Οι εξισώσεις αυτές είναι τανιστικές, όπως λέμε, και όχι διανυσματικές. Δηλαδή, μέσα σε αυτές υπησέρχονται ποσότητες οι οποίες έχουν δείκτες. Και μάλιστα έχουν δύο δείκτες. Οι μαθηματικές ποσότητες οι οποίες έχουν έναν δείκτη είναι διανυσματικές στα μαθηματικά και στην φυσική. Ενώ οι ποσότητες με παραπάνω από έναν δείκτες ονομάζονται τανιστικές. Ένα διάνυσμα με έναν ελεύθερο δείκτη στον τριδιάστατο χώρο μας, όπως ξέρουμε, έχει τρεις συνιστώσεις. Ένας τανιστής στον τετραδιάστατο χωρόχρονο, στον οποίο εφαρμόζεται η γενική θεωρία της σχετικότητας, έχει 16 συνιστώσεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι οι ποσότητες που εμφανίζονται σε αυτές τις εξισώσεις. Το G, βέβαια, είναι η σταθερά του Νεύτωνα που την ξέραμε από την Νευτώνια βαρύτητα. Η ποσότητα ταφμινή είναι ο τανιστής ενέργειας και ορμής και είναι αυτός ο οποίος περιγράφει την κατανομή της ύλης στην περιοχή του χωρόχρονου που μας ενδιαφέρει. Αν πάω στην αριστερή πλευρά, ο τανιστής G μηνή είναι ο μετρικός τανιστής, είναι αυτός που περιγράφει τη μορφή του χωρόχρονου. Υπάρχουν άλλες δύο ποσότητες, η ποσότητα R και ο τανιστής R μηνή είναι οι δύο ποσότητες που εκφράζουν την καμπυλότητα του χωρόχρονου και προκύπτουν από τον μετρικό τανιστή τζιμινί, την πρώτη και την δεύτερη παράγωγό του. Ποια είναι λοιπόν η διαδικασία που ακολουθούμε στη γενική θεωρία της σχετικότητας, προκειμένου να βρούμε τη μορφή του χωρόχρονου σε μία περιοχή?
κάνουμε μια φυσικά αποδεκτή επιλογή για την κατανομή της ύλης. Και αυτές εδώ οι εξισώσεις, επειδή σας είπα ότι το R και το R μηνύ έχουν μέσα παραγόγους του μετρικού δανειστή, μετατρέπονται στην πραγματικότητα σε διαφορικές εξισώσεις. Ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων. Όταν το επιλύσουμε, θα βρούμε όλες τις συνιστώσεις του μετρικού δανειστή, άρα και την μορφή του χωρόχρονου. Τι λύσεις επιδέχονται αυτές οι εξισώσεις? Έχουμε αρκετά μεγάλη ποικιλία, πολύ μεγαλύτερη από την ευτόνια βαρύτητα, φυσικά. Η γενική θεωρία της σχετικότητας περιγράφει με πολύ μεγάλη επιτυχία το βαρυτικό πεδίο γύρω από κάθε σφαιρικά συμμετρικό σώμα, ακόμα και από ένα περιστρεφόμενο σώμα. Έτσι, περιγράφει με μεγάλη επιτυχία το βαρυτικό πεδίο γύρω από τους πλανήτες και γύρω από τους αστέρες. Περιγράφει επίσης και το βαρυτικό πεδίο γύρω από την τελική κατάσταση στην οποία φτάνει ο κάθε αστέρας όταν οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο του σταματήσουν, επειδή το καύσιμο που υπάρχει στο εσωτερικό του, το υδρογόνο ή το ήλιο, εξαντληθεί. Ποιες είναι αυτές οι τελικές καταστάσεις? Όταν ένας αστέρας, και εδώ δείχνω τον ήλιο μας σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ένας αστέρας έχει μία μάζα που είναι μικρότερη από 1,4 φορές την ηλιακή μάζα, η τελική του κατάσταση θα είναι ένας λευκός νάνος. Ένας ήρεμος, ήσυχος αστέρας, ο οποίος ακτινοβολεί στην αρχή, αλλά σιγά σιγά χάνει την ακτινοβολία του. Εάν η μάζα του αστέρα ήταν μεταξύ του 1,4 και του 2,5 φορές την ηλιακή μάζα, τότε η τελική του κατάσταση θα είναι ένας αστέρας νετρονίων. Είναι ένας πολύ πιο πυκνός αστέρας, ο οποίος περιστρέφεται και χαρακτηρίζεται και από μεγάλα μαγνητικά πεδία. Τι γίνεται όμως όταν η μάζα του αστέρα, που καταραίει όταν οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις σταματήσουν, είναι μεγαλύτερη από 2,5 ηλιακές μάζες? Αυτό που μας λέει η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι ότι τότε, όταν δεν θα υπάρχει μηχανισμός έκκλησης ενέργειας στο εσωτερικό του αστέρα, ο αστέρας τίνει να καταρρεύσει υπό το βάρος της ίδιας του της μάζας μέχρι να φτάσει σε ένα και μοναδικό σημείο. Δεν υπάρχει καμία δύναμη η οποία να μπορεί να σταματήσει την βαρυτική την κατάρρευση, τη βαρυτική ενός υπέρμαζου αστέρα. Η τελική λοιπόν κατάσταση ενός τέτοιου αστέρα είναι μια μαύρη οπή. Οι μαύρες οπές θεωρήθηκαν σαν μια εξωτική λύση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας τα πρώτα χρόνια μετά την εμφάνιση της θεωρίας, όμως σήμερα ξέρουμε ότι τα βαρυτικά αυτά αντικείμενα γεμίζουν το σύμπαν μας. Μεγάλη επιτυχία ήταν η φωτογράφηση μιας υπέρμαζης μαύρης οπής στο κέντρο του γαλαξία M87 το 2019 από το Event Horizon Telescope, και δίνω εδώ την πραγματικά πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία αυτής της υπέρμαζης μαύρης τρύπας. Ας σταθούμε όμως λίγο παραπάνω στα χαρακτηριστικά των μαύρων οπών, όπως τα λέμε και εναλλακτικά. Τι είναι οι μαύρες τρύπες? Οι μαύρες τρύπες είναι περιοχές του χωρόχρονου, όπου το βαρυτικό πεδίο είναι τόσο ισχυρό, που ακόμα και μία φωτεινή ακτίνα δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Και μιλάμε βέβαια για φωτεινή ακτίνα, γιατί τα φωτόνια είναι τα σωματίδια που διαδίδονται πιο γρήγορα μέσα στο σύμπαν από οποιοδήποτε άλλο. Οι μαύρες τρύπες χαρακτηρίζονται επομένως από δύο στοιχεία. Από τον ορίζοντα των γεγονότων, που είναι το όριο αυτής της σκοτεινής περιοχής που βλέπουμε εδώ, και την χωροχρονική ανομαλία, ένα σημείο άπειρης καμπυλότητας που κρύβει η μαύρη οπή στο εσωτερικό της. Βέβαια εδώ δεν ήμουνα απόλυτα ειλικρινής, διότι το εσωτερικό της μαύρης τρύπας δεν είναι στατικό. Ενώ η εξωτερική της εικόνα παραμένει πάντοτε η ίδια, το εσωτερικό της αλλάζει με τον χρόνο. Εκεί λοιπόν που αν κάναμε μια βουτιά μέσα σε μια μαύρη τρύπα θα βλέπαμε την χωροχρονική ανομαλία, ξαφνικά αυτή εξαφανίζεται και εμφανίζεται μπροστά μας ένα τούνελ, μια σκουλικότρυπα, η οποία έχει περίπου τη μορφή που δείχνει εδώ η καλλιτεχνική απεικόνηση. Αυτό το τούνελ συνδέει δύο απομακρυσμένες περιοχές του σύμπαντός μας ή μπορεί να συνδέει μια περιοχή του σύμπαντός μας με μια περιοχή ενός άλλου σύμπαντος. Δυστυχώς όμως, όλες οι σκουλικότρυπες της γενικής θεωρίας της σχετικότητας είναι, όπως λέμε, ασταθείς και καταραίουν βαρυτικά
προτού προλάβει να περάσει οτιδήποτε μέσα από το τούνελ τους. Επομένως, διαγαλαξιακά ταξίδια, αν αρχίσατε ήδη να τα ονειρεύεστε, δεν μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Αυτό είναι βέβαια απογοητευτικό. Όμως, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει ήδη να φτιάχνουν θεωρίες για την βαρύτητα πέρα από τη θεωρία του Einstein. Και αυτό γιατί η γενική θεωρία της σχετικότητας δεν θεωρείται από την επιστημονική κοινότητα ως η τελική θεωρία της βαρύτητας. Ένα βασικό της πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να ενοποιηθεί με τις υπόλοιπες δυνάμεις της φύσης, τις ηλεκτρομαγνητικές, ασθενείς και ισχυρές πυρηνικές. Μπορούμε όμως να φτιάξουμε μια νέα θεωρία για τη βαρύτητα? Φυσικά και μπορούμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ένας εύκολος τρόπος είναι να πάρουμε τις εξισώσεις πεδίου του Einstein και να τις τροποποιήσουμε, προσθέτοντας όρους ανώτερους, όπως λέμε, δηλαδή τετραγωνικούς, κυβικούς ή και ακόμα πιο ανώτερους, ως προς την καμπυλότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή εδώ η έκφραση. Θυμηθείτε ότι στις εξισώσεις του Einstein είχαμε μόνο τους δύο πρώτους όρους στην αριστερή πλευρά. Οι όροι της καμπυλότητας, που ήταν ο τανιστής R μην E, αλλά και η ποσότητα R, εμφανίζονται, όπως λέμε, γραμμικά, στην πρώτη δύναμη. Δεν πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να προσθέσουμε τετραγωνικούς όρους, δηλαδή όρους οι οποίοι προκύπτουν από γινόμενα αυτών των ποσοτήτων μεταξύ τους, ή ακόμα και κυβικούς όρους, ή και ανάλογα όρους τέταρτης, πέμπτης ή και έκτης τάξης. Ανώτερες δηλαδή δυνάμεις. Μια προφανής ερώτηση είναι γιατί δεν το σκέφτηκε αυτό ο Einstein και σταμάτησε κάπου εδώ. Η απάντηση είναι ότι ο Einstein είχε την τύχη ή την ατυχία να ζει σε ένα ασθενές βαρυτικό πεδίο. Το βαρυτικό πεδίο γύρω από την γη μας ή και γύρω από τον ήλιο μας, ο οποίος είναι ένας μικρός και ήσυχος αστέρας, είναι πάρα πολύ ασθενές. Η καμπυλότητα του αντίστοιχου χωρόχρονου είναι πάρα πολύ μικρή. Όταν λοιπόν η καμπυλότητα είναι μικρή, οι ανώτεροι αυτοί όροι είναι αμεληταίοι. Καμία παρατήρηση δεν θα μπορούσε να συγκρίνει τη θεωρία με αυτούς τους όρους με τη θεωρία όπου δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Θα χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, την οποία εμείς δεν διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Να το πω και μαθηματικά, όταν έχω έναν μικρό αριθμό και τον υψώσω σε μια οποιαδήποτε δύναμη, τότε το αποτέλεσμα είναι ακόμα μικρότερο. Γι' αυτό λοιπόν σε περιοχές μικρής καμπυλότητας, όλοι αυτοί εδώ οι όροι, όπως οι φυσικά και όλοι οι ανώτεροι, είναι αμεληταίοι και μπορούν να αγνοηθούν. Ο Einstein λοιπόν δεν είχε κανένα κίνητρο να συμπληρώσει τη θεωρία του με ανώτερους όρους, γιατί πραγματικά δεν είχαμε κανένα παρατηρησιακό δεδομένο το οποίο να μας λέει ότι έπρεπε να πάμε πέρα από τους γραμμικούς όρους στην θεωρία του. Αυτό βέβαια μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα. Γιατί σήμερα έχουμε πρόσβαση μέσα στο σύμπαν μας σε σημεία ή σε φυσικές διαδικασίες όπου το βαρυτικό πεδίο είναι πολύ πιο ισχυρό. Παραδείγματος χάρη, το βαρυτικό πεδίο που δημιουργείται στην περιοχή του χωρόχρονου όπου δύο μαύρες τρύπες στροβιλίζονται η μία γύρω από την άλλη και στο τέλος συνενώνονται σε ένα βίαιο γεγονός, είναι πάρα πολύ ισχυρό, πολύ πιο ισχυρό από το βαρυτικό πεδίο γύρω από τον ήλιο μας. Σε εκείνη λοιπόν την περίπτωση, οι ανώτεροι όροι θα είναι σημαντικοί, ίσως και πιο σημαντικοί από τους γραμμικούς όρους που είχε βάλει ο Einstein στη θεωρία του. Και η ερώτηση που προκύπτει είναι, θα μπορούσε λοιπόν μια τέτοια τροποποίηση της θεωρίας του Einstein να μας οδηγήσει στην τελική θεωρία της βαρύτητας που θα μας βοηθήσει να την ενοποιήσουμε με τις υπόλοιπες δυνάμεις? Μάλλον όχι. Αν υπάρχει αυτή η θεωρία των πάντων, αυτή απαιτεί μάλλον μια καινούρια θεώρηση της φύσης και τη διατύπωση ενός καινούριου μαθηματικού φορμαλισμού. Γιατί το λέω αυτό, πολύ σύντομα. Οι υπόλοιπες δυνάμεις της φύσης, οι ηλεκτρομαγνητικές, οι ασθενείς και οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, είναι διανυσματικής φύσεως. Δηλαδή, οι θεωρίες που έχουν φτιαχτεί για να τις περιγράψουν βασίζονται στην χρήση τετραδιανυσμάτων. Αντίθετα, η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι, όπως είδαμε, μια τανιστική θεωρία. Ποσότητες με δύο τουλάχιστον δείκτες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη μαθηματική διατύπωση της θεωρίας. Για να μπορέσω να φτιάξω μια θεωρία των πάντων, σημαίνει
ότι θα πρέπει να φτιάξω ένα καινούριο μαθηματικό φορμαλισμό μέσα στον οποίο να ενσωματώνονται και τα διανύσματα και οι τανιστές. Και γι' αυτό μάλλον χρειάζεται ένας καινούριος μαθηματικός φορμαλισμός. Βέβαια, αυτό δεν μας σταματά από το να μελετούμε τις τροποποιημένες θεωρίες βαρύτητας. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η διατύπωση μιας τέτοιας θεωρίας βαρύτητας είναι το πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο βήμα για να δούμε εάν η βαρύτητα μπορεί να περιγραφεί εξίσου καλά από μια θεωρία διαφορετική από τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι τροποποιημένες θεωρίες είναι πολύ πιο πλούσιες από τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Και έτσι προβλέπουν με επιτυχία πολλές νέες λύσεις, όπως νέες οικογένειες μαύρων οπών, με καινούρια χαρακτηριστικά που η γενική θεωρία της σχετικότητας δεν τα δεχόταν. Επίσης, προβλέπει την ύπαρξη σκουλικότρυπων που δεν καταραίουν υπό το βάρος της ίδιας της βαρυτικής τους δύναμης και έτσι τα τούνελ παραμένουν ανοιχτά και ίσως να επιτρέψουν μια μέρα για γαλαξιακά ταξίδια. Επίσης, προβλέπουν καινούργιες λύσεις που η γενική θεωρία της σχετικότητας δεν τις προέβλεπε, όπως υπερσυμπαγή αντικείμενα, τα λεγόμενα ultra compact objects στην βιβλιογραφία, τα οποία έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και φύση από τις προηγούμενες δύο κατηγορίες λύσεων. Δεν έχουν ορίζοντα, δεν έχουν χωροχρονική ανομαλία, αλλά ούτε και τούνελ στο εσωτερικό τους. Τα περιγράφω με τις λέξεις βαρυτικά και λύφη και είναι πραγματικά αυτό. Είναι κατανομή ύλης σε μορφή και λύφους. Ο χώρος απ' έξω είναι κενός, μέσα στο εσωτερικό τους είναι επίσης κενός. Είναι λοιπόν μία νέα κατηγορία λύσεων που τις προβλέπουν μόνο οι τροποποιημένες θεωρίες βαρύτητας. Και με αυτά φτάνω στα συμπεράσματά μου. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν μας έδωσε φυσικά μια υπέροχη θεωρία για τη βαρύτητα, τόσο από φυσικής όσο και από μαθηματικής πλευράς. Η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι μια πολύ πετυχημένη θεωρία για τη βαρύτητα. Έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά σε όλες τις προβλέψεις. Με τις πιο πρόσφατες να είναι η ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων το 2015 και η πρώτη φωτογραφία μιας υπέρμαζης μαύρης οπής στο κέντρο του γαλαξία M87 το 2019. Όμως δεν πιστεύουμε ότι η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι η τελική θεωρία για την βαρύτητα, ειδικά αν πιστεύουμε στην ενοποίηση όλων των δυνάμεων της φύσης. Στη διαδρομή βέβαια προς τη διατύπωση αυτής της τελικής θεωρίας που ακόμα αγνοούμε, εξερευνούμε και άλλες θεωρίες, οι οποίες είναι τροποποιημένες και περιλαμβάνουν μέσα τους τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Με αυτό τι πετυχαίνουμε? Χωρίς να αναιρέσουμε όλες τις επιτυχίες της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, μελετούμε τις νέες θεωρίες και μελετούμε κυρίως τις προβλέψεις των καινούριων θεωριών, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές που έκανε η πρώτη αυτή θεωρία του Αϊνστάιν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν προσδοκίες για νέες καταπληκτικές ανακαλύψεις στο μέλλον μέσα στο σύμπαν μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.